49 νιώθουν τη σιγουριά τη επίτευξη του στόχου τη παραμονή στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία μετά την νίκη επί του Σαρονικού την Τετάρτη, ενώ η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανάμεσα στα άλλα πλέκεται το εγκόμιο του προπονητή Μίκη Τσίρκοβιτ. Ενώ μεταξύ πόλεμο κατά τη Χερσονήσου ξεκίνησε ο πρόεδρο τη Παναχαϊκή Αλέξη Κούγια. Πολύ καλό είναι το κλίμα στον Πλατανιά που βλέπει πλέον το στόχο τη παραμονή να πλησιάζει μετά την νίκη επί του Σαρονικού την Τετάρτη και ταυτόχρονα των καλών σε γενικέ γραμμέ για τη χανιώτη ομάδα αποτελεσμάτων των υπολείπων σωματείων που μάχονται για την παραμονή. Ζητούμενο πλέον είναι η μία νίκη στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, καθώ η χανιώτη ομάδα έχει να αντιμετωπίσει του Κεραυνό, Κερατέα και Παναχαϊκή εκτό έδρα και τον Ασπρόπυργο εντό. Θέλω να πω για το παιχνίδι ένα συγχαρητήρα στα παιδιά. Για μα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, μόνο μαθηματικά. Όταν τελειώσει τότε θα χαρούμε. Η ΠΑΕ Πλατανιάς εξέδωσε την Πέμπτη και ανακοίνωση με την οποία, αφού εφιστά την προσοχή για τα εναπομείνατα τρία παιχνίδια και αφού εκθιάζει την προσπάθεια των παιχτών της ομάδας που τα καταφέρουν παρά τα πλήγματα τραυματισμών που έχουν προκύψει, διατυπώνει την άποψη ότι μεγάλο μερίδιο της επίτευξης του φετινού στόχου του Πλατανιά ανήκει στον προπονητή Μίκη Τσίρκοβιτς, ο οποίος στην κυριολεξία αποτελεί το μεταμορφωτή της ομάδος από την ημέρα που ανέλαβε και σίγουρα και για τον ίδιο η προσμονή για το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλη, αφού θα αποτελέσει δικαίωση των κόπων και της δουλειάς του. Η παράγραφος αυτή έρχεται ως αντιδιαστολή των γεγονότων της προηγούμενης εβδομάδος, όπου ο Τσίρκοβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας με τις δηλώσεις του που αφορούσαν το τελικό αποτέλεσμα του ντέρμπι Ατσαλένιος Χερσόνησος και τις ανακοίνωσεις που έβγαλε η ΠΑΕ με την οποία δήλωνε την αντίθεσή της προς τον προπονητή, τονίζοντας ότι θα τον καλέσει απολογία. Το χάσμα διοίκησης και προπονητή φαίνεται ότι παραμερίζεται, διότι επί της ουσίας δεν υπάρχει φαινομενικά σοβαρός λόγος αντιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, κόντρα έχει προκύψει ανάμεσα στους προέδρους της Χερσονήσου Κώστα Παπαδάκη και της Παναχαϊκής Αλέξη Κούγια, με αφορμή την εύκολη νίκη του Βίζαντα επί της Χερσονήσου μέσα στο Ηράκλειο. Ο Αλέξης Κούγιας, ο μεγαλομέτοχος της Παναχαϊκής, μετά τις δηλώσεις του την Τρίτη, προχώρησε σε νέα επίσημη δήλωση στο σελίδα του Συλλόγου με τίτλο «Θέλω να σου ευχηθώ καλοφάγωτα», αναφερόμενο στον πρόεδρο της Χερσονήσου. Και όλα αυτά ενώ οι δύο άντρες σχετίζονται από πολύ στενή φιλία, όπως και ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει στη δήλωσή του, όπου πέρασαν μαζί το Πάσχα. Στην προσωπική του ανακοίνωση, ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει στον πρόεδρο της Χερσονήσου: «Θέλω να σου ευχηθώ καλοφάγωτα. Επίσης, θέλω να σου πω πως όταν καλείς έναν οποιοδήποτε άνθρωπο το Πάσχα για να γιορτάσετε μαζί τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας και αυτός ο άνθρωπος έρχεται με τα παιδιά του, εκτιμώντας την πρόσκλησή σου και τιμώντας τόσο εσένα όσο και την οικογένεια και τα παιδιά σου, αυτήν την ενέργεια δεν την ξεπουλάς ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Επειδή εγώ δεν είμαι κριτικός, αλλά έχω αγοράσει σπίτι στην Κρήτη, κάνω αυτή τη δήλωση γιατί θέλω να μάθει όλο το νησί τι έκανες και σε ποιον το έκανες.»